Μία εξαιρετική εισαγωγή από τη Μαρία, την οποία την ευχαριστώ για την πρόσκληση, όπως και το Ίδρυμα Νίκος Κουλατζάς. Θα μου επιτρέψετε, επειδή το θέμα του ελεύθερου λογισμικού στην εκπαίδευση συνδέεται με την έννοια των κοινών, να ξεκινήσω με μία μικρή ή ίσως και λίγο μεγαλύτερη εισαγωγή, ελπίζοντας να μην κουράσω αυτούς που τα ξέρουν αυτά καλύτερα από μένα. Αλλά πρέπει να πάρετε υπόψη σας την επαγγελματική διαστροφή που έχουν οι εκπαιδευτικοί που συνοψίζεται στο, περιγράφεται στο γνωστό ανέκδοτο που τελειώνει. Τα κατάλαβες ή θες να το ξαναπάρουμε πάλι από την αρχή? Άρα ξεκινάω λίγο από το μηδέν. Ξεκινάω δηλαδή με την έννοια των κοινών. Εδώ είναι ο ορισμός που δίνουν οι Νέγκροι και Χάρτη στο βιβλίο τους Commonwealth. Η Wikipedia λέει ότι κοινά αγαθά είναι ό,τι έχουμε κληρονομήσει, τα δώρα που μας έχει προσφέρει πλουσιοπάροχα η φύση, ό,τι έχουμε κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές και ό,τι παράγουμε συλλογικά. Δηλαδή, ξεκινάει από το νερό και τον αέρα, μπορεί να φτάσει στις πληροφορίες του ανθρώπινου γονιδιώματος ή στα δημοτικά τραγούδια που τραγουδάμε στα γλέντια μας. Δεν είναι μια καινούργια έννοια, είναι μια έννοια που την ξαναθυμόμαστε και την ξανά ανακαλύπτουμε για να δώσει μια δυναμική στις αναζητήσεις, τις θεωρητικές αλλά και τις κινηματικές μας. Το πρόβλημα είναι ότι πια εγκλωβισμένοι στο δίπολο του δημόσιου και του ιδιωτικού δεν βλέπουμε τα κοινά που υπάρχουν γύρω μας. Όπως είναι τα κοινά, όπως είναι το νερό της πηγής που πίνουμε ή που προσπαθούμε να πιούμε, ή το χαμομήλι και τα φυτά που μαζεύουμε στην εξοχή, ή ακόμη τα παραμύθια που λέμε στα παιδιά μας το βράδυ. Όλα αυτά είναι κάποια πράγματα που δεν τους δίνουμε σημασία παρά μόνο όταν απαλωτριωθούν, όταν ιδιωτικοποιηθούν, όταν περιφραχθούν. Και η περίφραξη, οι πρώτες βίαιες περιφράξεις κοινών αγαθών γίνανε στον ύστερο μεσαίωνα στην Αγγλία, όπου η άρχουσα τάξη σφετερίστηκε τις κοινές γέες των αγροτών. Και αυτές οι πρώτες περιφράξεις συνδέθηκαν με την έννοια της πρωταρχικής συσσόρευσης που εγγενίασε την ορμητική είσοδο του καπιταλισμού στο προσκήνιο της ιστορίας. Από τότε, βέβαια, οι περιφράξεις συνεχίστηκαν αμύωτες. Ένα επιχείρημα για την ιδιωτικοποίηση των κοινών αγαθών και πόρων έδωσε ο Γκάρετ Χάρντιν το 1968 με ένα άρθρο που δημοσίευσε σε ένα περιοδικό, στο Science νομίζω, που μίλησε για την τραγωδία των κοινών. Ο Χάρτιν υποστήριξε ότι ένας πόρος που δεν ανήκει σε κάποιον, κανείς δεν τον φροντίζει, κανείς δεν νοιάζεται για αυτόν, ή ένας πόρος που τον χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι, μπορεί να καταστραφεί γιατί ο καθένας ακριβώς φροντίζοντας το ιδιωτικό και προσωπικό του συμφέρον, δεν θα νοιαστεί για την αναπαραγωγή και την ύπαρξη αυτού του πόρου για τους επόμενους. Η Έλλην Ρόστρομ, μία οικονομολόγος, ο Χάρτιν ήταν βιολόγος και φιλελεύθερος, παρότι τα επιχειρήματά του χρησιμεύσαν πολύ στους συντηρητικούς οικονομολόγους, η Έλλην Ρόστρομ αφιέρωσε δεκαετίες από τη ζωή της για να απαντήσει στον Χάρτιν. Παρακολούθησε πετυχημένα και αποτυχημένα παραδείγματα αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων στις Φιλιππίνες, νομίζω, στην Ινδία, στην Ελβετία. Έβγαλε αυτό το βιβλίο και κατάφερε να πάρει το Νόμπελ Οικονομικών το 2009. Βέβαια, είχε μεσολαβήσει η οικονομική κρίση του 2008 και ίσως η Σουηδική Ακαδημία ήθελε να δείξει ότι υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές. Η Όστρομ, λοιπόν, έδειξε με τη δουλειά της ότι υπάρχουν κοινότητες που μπορούν να βρουν τους κανόνες και τις νόρμες εκείνες ώστε να διαχειρίζονται κοινούς πόρους χωρίς να τους καταστρέφουν. Κατέληξε σε κάποια σημεία για επιτυχημένη συλλογική διαχείριση, 8 σημεία συγκεκριμένα. Θα τα προσπεράσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το ζήτημα είναι ότι η τραγωδία των κοινών σαφώς υπάρχει. Και στην Ελλάδα που ζούμε, τη βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, βλέπουμε τα φθαίρετα, βλέπουμε την παραμέληση των δημόσιων χώρων. Η Όστρομ δεν μίλησε για κοινά αγαθά, μίλησε για πόρους κοινής δεξαμενής. Και υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στους πόρους κοινής δεξαμενής και στα κοινά. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει ένα πάρκο, που είναι ένας πόρος κοινής δεξαμενής
για όλους όσους κατοικούν γύρω και για άλλους. Και δίπλα, ας πούμε, είναι το πάρκο, το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναβαρίνου. Μια φωτογραφία από εκεί, που είναι πια ένα κοινό αγαθό. Δηλαδή, το κοινό ή τα κοινά, γιατί είναι και λίγο αδόκιμος όρος στα ελληνικά, το commons, πώς να το μεταφράσουμε, προϋποθέτει την κοινότητα, πέρα από τον πόρο, που είναι υλικός ή άειλος, προϋποθέτει και την κοινότητα, που υπερασπίζεται τον πόρο, αλλά και τους κανόνες και τους τρόπους που βρίσκει η κοινότητα ώστε να αυτοοργανώνεται και να διαχειρίζεται τον πόρο για το δικό της καλό. Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις των κοινών, ανταγωνιστικά και μη ανταγωνιστικά, τα φυσικά και τα κοινά που παράγουν οι άνθρωποι. Μία τελευταία κατηγοριοποίηση, είναι τα υλικά και τα άειλα κοινά. Στην εποχή μας τα άειλα κοινά πολλαπλασιάζονται, γιατί γενικά πολλαπλασιάζεται η άειλη παραγωγή. Από την άλλη, ο καπιταλισμός έχει μία ένταση στις περιφράξεις αυτών των άειλων προϊόντων. Η άειλη παραγωγή αυτή τη στιγμή φαίνεται να γίνεται ηγεμονική, να αντικαθιστά δηλαδή τη θέση που είχε η βιομηχανική παραγωγή το 19ο και τον 20ο αιώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι περισσότερη, πιάνει περισσότερο χώρο, και παλιά η αγροτική παραγωγή ήταν μεγαλύτερη. Όμως, υπάρχει μια δυναμική, μια τάση της άειλης παραγωγής τώρα, όπως πριν ήταν της βιομηχανικής, να επιβάλλει τους τρόπους και τις νόρμες της στις υπόλοιπες παραγωγές και στις υπόλοιπες μορφές οργάνωσης της εργασίας, αλλά και στην κοινωνία συνολικά. Τα προϊόντα που παράγονται στα πλαίσια της άειλης παραγωγής είναι εικόνες, είναι πληροφορία, είναι γνώση, είναι κώδικας, αλλά είναι και συναισθήματα, affects, και κοινωνικές σχέσεις. Μιλάμε δηλαδή για τη βιοπολιτική παραγωγή. Η άλλη παραγωγή, εντάξει, βάζει κάποια θέματα σε σχέση με την εργασία, ο χρόνος της εργασίας, ο ελεύθερος χρόνος, η ευελιξία, η ανασφάλεια. Έχει πολλά μειονεκτήματα, έχει και πλεονεκτήματα σαφώς. Μάλλον μπορούμε να τα συζητήσουμε σε κάποια άλλη συνάντηση. Το θέμα είναι ότι όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά που τα μοιράζεται με την οικονομία των κοινών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι στηρίζεται στη συνεργασία, στην επικοινωνία, και η κυρίαρχη μορφή οργάνωσης είναι η δικτύωση. Επίσης, τα άειλα αγαθά δεν είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή δεν είναι όπως εδώ υπάρχει ένα ή θα το πάρει η άσπρα γελάδια, θα το πάρει μαύρη, η άσπρα μαύρη και οι δύο, αλλά μπορούν εύκολα να αναπαράγονται και να μοιράζονται. Μάλιστα και αυτό το μοίρασμα και η αναπαραγωγή ανεβάζει την αξία τους και τα αναβαθμίζει αντί να τα μειώνει. Στη συνέχεια βέβαια οι ψηφιακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο που έχουν τη δυνατότητα αυτά τα άειλα αγαθά να τα ψηφιοποιούν σε ένα πολύ καλό φορμάτ και να τα κυκλοφορούν σε όλους, δίνουν τη δυνατότητα ακριβώς να υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για ένταση της δημιουργικότητας και της παραγωγής γνώσης. Και φέρνει σε δύσκολη θέση τις εταιρείες διανομής περιεχομένου, εταιρείες διανομής ταινιών, μουσικής κτλ. Το θέμα είναι ότι όσο εντείνονται οι περιφράξεις μετά από την πλευρά των εταιριών διανομής περιεχομένου που θέλουν να σταματήσουν αυτή την κίνηση των γνώσεων, των ιδεών, των καλλιτεχνικών έργων μέσα από ψηφιακές τεχνολογίες, τόσο υπάρχει ένα κομμάτι ειδικά της νεολαίας που αντιδράει σε αυτό και παράγει όσο το δυνατόν περισσότερα ψηφιακά κοινά. Τα ψηφιακά κοινά είναι πόροι πληροφορίας που δημιουργούνται και μοιράζονται μέσα σε κοινότητες. Η διαχείριση γίνεται μέσα στην κοινότητα και δεν υπάρχει διάκριση, είναι δύσκολη διάκριση ανάμεσα στους παραγωγούς και στους χρήστες. Τα ψηφιακά κοινά συγκροτούνται γύρω από τρία κοινωνικά κινήματα. Είναι το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού, το κίνημα του ελεύθερου πολιτισμού και το κίνημα της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση. Ξεκινάω από το τελευταίο, το access to knowledge, που ζητάει δικαιώματα στην ανθρώπινη γνώση που συγκροτεί το ανθρώπινο κεφάλαιο. Εξάλλου είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο η πρόσβαση στη γνώση, πρόσβαση στις πληροφορίες, ειδήσεις, δεδομένα,
προβλέψεις καιρού, πρόσβαση στα αγαθά που η παραγωγή τους ενσωματώνει γνώση, όπως είναι τα φάρμακα και το λογισμικό των υπολογιστών, και πρόσβαση στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να παράγεις τέτοιου τύπου αγαθά. Στις γραμμές του κινήματος της ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση συμμετέχουν προγραμματιστές ελεύθερου λογισμικού, μέχρι ακτιβιστές που συντάχθηκαν στη μάχη κατά του AIDS και ανάγκασαν πολυεθνικές εταιρείες να χαμηλώσουν τις τιμές των αντιρετροϊκών φαρμάκων και να επιτρέψουν την κυκλοφορία γενώσιμα στην Αφρική και αλλού. Το κίνημα της ελεύθερης κουλτούρας που προωθεί τη διανομή και την ελεύθερη διανομή και διαμοιρασμό καλλιτεχνικών έργων, γιατί θεωρεί ότι οι πατέντες και τα copyright εμποδίζουν τη δημιουργία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μέσω των ψηφιακών κενών και του διαδικτύου, υπάρχουν έργα που είναι παράγωγα, που πατάνε σε προηγούμενα έργα και εξελίσσονται. Οι πατέντες και τα copyright μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία, άρα μπλοκάρουν τη δημιουργικότητα. Οι μεγάλοι φορείς δικαιωμάτων, οι εταιρείες παραγωγής είτε λογισμικού είτε περιεχομένου αντιδρούν πολύ έντονα σε αυτό. Αλλά πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αντιταχθούν σε αυτές τις απαγορεύσεις και μάλιστα το πιο ισχυρό, το πιο πετυχημένο κίνημα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας και της πνευματικής δημιουργίας είναι το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το διαδίκτυο φυσικά έπαιξε το βασικό ρόλο σε αυτό, γιατί βοήθησε άνθρωποι χωρίς να συνεργαστούν, χωρίς να τους περιορίζει ο χώρος και ο χρόνος, να αυτοοργανωθούν και να παράξουν μαζί πολύ καλές πηγές γνώσης. Θέλω όμως λίγο να ξεκαθαρίσω την έννοια του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Επειδή η έννοια του ανοιχτού χρησιμοποιείται και στη συνέχεια και τη χρησιμοποίησα ήδη, ανοιχτή γνώση, ανοιχτός πολιτισμός, ανοιχτά σχολεία, θα πούμε πιο κάτω, είναι ένας νεολογισμός. Το ανοιχτό κυριολεκτικά χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση του κώδικα και του προγραμματισμού. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα σε Pascal. Ένα πολύ απλό μικρό πρόγραμμα που κάνουμε στο σχολείο. Και υπολογίζει, δίνει την τιμή ενός προϊόντος και σου υπολογίζει, σου λέει ποια είναι η τιμή με το ΦΠΑ. Εδώ είναι 19% το ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα του ανοιχτού κώδικα. Ο προγραμματιστής που δεν φτιάχνει τέτοια προγράμματα, φτιάχνει πιο πολύπλοκα φυσικά, πουλάει αυτό. Αυτό είναι ο αντικειμενικός κώδικας, είναι ας πούμε το πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής, περίπου τώρα, το λέω λίγο χοντρικά, δεν είναι ακριβώς, το οποίο το έχει μεταφράσει, έχει μεταφράσει το προηγούμενο πρόγραμμα, το έχει μεταφράσει σε γλώσσα μηχανής και αυτό πουλάει. Δηλαδή, ο χρήστης, ο αγοραστής του προγράμματος, έχει αυτό στη διάθεσή του. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να το τρέξει. Εάν δηλαδή θέλει να αλλάξει το ΦΠΑ από 19% και να το κάνει 24%, δεν μπορεί να έρθει εδώ και να αλλάξει απλώς το νούμερο. Πρέπει να ξαναπληρώσει τον προγραμματιστή που έχει στη διάθεσή του τον ανοιχτό κώδικα. Το κλειστό κώδικα, σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, 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 το κλειστό κώδικα. Ναι, αλλά που έχει κώδικα. Τον κώδικα, που έχει το source κώδικα. Ναι, συγγνώμη, ναι. Που έχει το source code, που έχει τον κώδικα, τον πηγαίο, και να κάνει τις αλλαγές. Το ανοιχτό λογισμικό σημαίνει όχι μόνο ότι είναι ένα λογισμικό που μπορείς να το βρεις εύκολα, θα πούμε παρακάτω ότι δεν είναι κατά ανάγκη δωρεάν, αλλά μπορείς να το βρεις εύκολα, αλλά σου δίνει τον κώδικα. Σου δίνει τον κώδικα αυτόν εδώ, τον πηγαίο κώδικα. Άρα είναι λογισμικό ανοιχτό κώδικα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει αναλογία σε άλλα προϊόντα τέτοιου τύπου. Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα ξεκίνησε από τον Ρίτσαρντ Στάλμα, τουλάχιστον ήταν ένας από τους πρωτοπόρους, ο οποίος ήταν φοιτητής στο Χάρβαρντ και πήραζε διάφορα προγράμματα για να τα κάνει, για να τα βελτιώσει, ώστε να τα χρησιμοποιούν οι φοιτητές καλύτερα. Κάποια στιγμή, αν δεν είναι έτσι κάποιο ανεκδοταστικός μύθος, προσπάθησε να πειράξει ένα driver για ένα printer, για να μπορούν να τυπώνουν με ένα καλύτερο τρόπο, δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να κάνει, και του είπαν ότι δεν έχει πρόσβαση στον κώδικα, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι κλειστός ο κώδικας, γιατί είναι περιουσία, είναι
πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας που τον πουλάει. Αυτό τον έκανε έξαλλο, έφτιαξε το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού το 1985 και ξεκίνησε και την ανάπτυξη ενός καινούριου λειτουργικού συστήματος του GNU, που έδινε τον κώδικα αυτού του λειτουργικού συστήματος ανοιχτό, ελεύθερο στο διαδίκτυο. Σε αυτό τον κώδικα ενός λειτουργικού συστήματος ενσωματώθηκε και ο πυρήνας του Linux και έτσι φτάσαμε στο GNU Linux, που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα λειτουργικά συστήματα αυτή τη στιγμή και εξακολουθεί φυσικά να είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που διατίθεται και ελεύθερα, και, αλλά υπάρχουν και διανομές οι οποίες είναι με πληρωμή από εταιρείες. Το σημαντικό, και ο Στάλμαν, επειδή στα αγγλικά το free σημαίνει και δωρεάν και ελεύθερο, φρόντιζα να ξεκαθαρίσω ότι μιλάω για free, στα ελληνικά ευτυχώς είμαστε πιο κυριολεκτούμε περισσότερο, δεν μιλάμε λέει, για free beer, αλλά για free speech, μιλάμε για ελευθερία. Υπάρχουν λογισμικά που είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι ελεύθερα και δεν είναι ανοιχτού κώδικα, όπως υπάρχουν λογισμικά που είναι ανοιχτού κώδικα και δεν είναι κατά ανάγκη δωρεάν. Για να είναι ένα λογισμικό ελεύθερο, πρέπει να πληρεί αυτές τις τέσσερις προϋποθέσεις. Να παρέχει δηλαδή αυτές τις τέσσερις ελευθερίες. Την ελευθερία να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, την ελευθερία να το μελετήσει κάποιος και να το τροποποιήσει, την ελευθερία να το αντιγράψει, την ελευθερία να το βελτιώσει και να το ξαναεκδώσει προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών. Το Linux είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα του πώς η συνεργασία ανθρώπων που δεν έχουν σκοπό το κέρδος μπορεί να είναι τόσο πετυχημένη. Βλέπετε εδώ ρουφάει αυτό το κουτάκι που έχει το σήμα της Microsoft. Αυτή τη στιγμή, το 97, μάλλον το 14 είναι αυτές οι στατιστικές, το 97% των 500 ισχυρότερων υπερυπολογιστών χρησιμοποιούν κάποια διανομή Linux. Και χρησιμοποιείται κατά κόρον σε servers. Στους προσωπικούς υπολογιστές, βέβαια, το ποσοστό του Linux είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και αυτό σκοπεύουμε να το αλλάξουμε. Ναι. Αυτά τα δείχνω στους μαθητές. Στους μαθητές, επίσης, λέω, όταν μιλάμε για τον ανοιχτό κώδικα, φέρνω ένα παράδειγμα, κάπου το είχα δει. Ας πούμε ότι είσαστε δύο φίλοι και είσαστε και οι δύο skateboarders. Ο ένας βρίσκει μια πολύ καλή φιγούρα στο skateboard και ο άλλος που τη βλέπει θέλει να την ξεσηκώσει αλλά και να την αλλάξει και να την βελτιώσει. Φανταστείτε, λέω, να γυρίσει ο ένας φίλος να πει στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, αυτό απαγορεύεται, είναι πνευματική μου ιδιοκτησία, έχω το copyright, δεν μπορείς να πάρεις τη φιγούρα μου και να την βελτιώσεις, αλλά πρέπει ξανά από την αρχή να φτιάξεις και να ανακαλύψεις κάτι δικό σου. Αυτό νομίζω ότι τους κάνει εντύπωση καταρχήν. Τους κάνει εντύπωση. Υπάρχουν βέβαια για το ελεύθερο λογισμικό, το να διακινείται και το να αντιγράφεται, υποτίθεται ότι δεν επιτρέπεται. Έχουν φροντίσει όμως ο Στάλμαν με την GPL και άλλοι να φτιάξουν τις κατάλληλες, μαζί με νομικούς, να φτιάξουν τις κατάλληλες άδειες που θα επιτρέπουν και αυτό το λογισμικό να συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερα και με ανοιχτό κώδικα, χωρίς όμως να το εκμεταλλεύονται κάποιοι ιδιώτες και χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους δημιουργούς. Μια άλλη άδεια εκτός από την GPL είναι οι άδειες Creative Commons. Αυτές είναι μια σειρά από άδειες που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Και φτάνουμε στο peer-to-peer production, στην έννοια της ομότιμης παραγωγής. Το ελεύθερο λογισμικό δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε συνεργασία ομοτήμων. Το peer-to-peer είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται και στην πληροφορική. Έχει να κάνει η τεχνολογία peer-to-peer σημαίνει ότι οι υπολογιστές, δύο ή περισσότεροι, μπορούν να μοιράζονται, να διαμοιράζονται τους ίδιους πόρους. Το peer-to-peer production σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συστρατεύονται, χωρίς κανείς να τους το αναθέσει, στη δημιουργία ενός project, ενός έργου και συνεργάζονται και αυτοοργανώνονται και καταλήγουν στο να παράγουν αγαθά γνώσης με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με τον ιεραρχικό τρόπο που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Και αυτοί οι άνθρωποι το αγαθό που παράγουν το δίνουν στην κοινότητα, τη μικρότερη ή τη μεγαλύτερη, και μπορούν να το δώσουν και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν μια οικονομία δώρου και μια οικονομία των κοινών, όπου ο καθένας συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του και χρησιμοποιεί, καταναλώνει ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να συνεισφέρει για να καταναλώσει. Ο χώρος της εκπαίδευσης τώρα είναι προνομιακός για την εφαρμογή πολιτικών που θέλουν να προστατεύσουν και να αυξήσουν τον πλούτο των κοινών αγαθών και ειδικά τα αγαθά γνώσης. Έτσι, οι προτάσεις που κάνουμε και που μπορούμε να κάνουμε και που έχουν αρχίσει και να εφαρμόζονται και δεν είναι μόνο προτάσεις, έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του ελεύθερου λογισμικού στα σχολεία, στα σχολικά εργαστήρια, στη διδασκαλία της πληροφορικής, αλλά και στη χρήση της πληροφορικής σαν εργαλείο για να μάθεις κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο μέσω ελεύθερου λογισμικού. Και εντάξει, τώρα εδώ είναι και κάτι άλλο κρατικό πιστοποιητικό με ελεύθερο λογισμικό. Πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, άρα θα ξαναγυρίσω. Εμείς οι πληροφορικοί της εκπαίδευσης, ειδικά της δευτεροβάθμιας, ζητάμε να μπορεί το σχολείο να δίνει πιστοποιητικό πληροφορικού εγγραμματισμού, κρατικό πιστοποιητικό στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, και αυτό το πιστοποιητικό να γίνεται με εξέταση σε εφαρμογές ανοιχτού κώδικα. Δεν γίνεται, γίνεται μόνο το ανάποδο. Ναι, γίνεται το ανάποδο, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, στα ΕΠΑΛ, μια που είχαμε πει να μιλήσω για αυτό, έχει αρχίσει να εφαρμόζονται κάποια προγράμματα ελεύθερου λογισμικού. Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά στο τμήμα πληροφορικής κάνανε Pascal και αυτή τη στιγμή κάνουν Python, που δεν την έχω εδώ, κακώς. Εδώ είναι διάφορα προγράμματα ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού. Κάνουν Python, κάνανε και στη δεύτερη ηλικίου και στην τρίτη ηλικίου. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα, που δεν σου επιτρέπει να δώσεις το αντικειμενικό κώδικα. Δεν σου επιτρέπει να δώσεις τη γλώσσα μηχανής. Αναγκαστικά πρέπει να δώσεις τον κώδικα πηγή. Λέγεται Python, ο δημιουργός την έφτιαξε, την ονόμασε έτσι προς τιμήν των Monty Pythons, για να καταλάβετε το πνεύμα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν όλα αυτά τα προϊόντα. Και υπάρχει πάντα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην εισαγωγή, στην πληροφορική, σε όλες τις τάξεις, που αφιερώνεται στο ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό. Και τα παιδιά δείχνουν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Θεωρούν ότι είναι κάτι της μόδας πρώτα απ' όλα. Και κάτι που είναι εναλλακτικό. Κάτι που Google και τις άλλες. Φυσικά, η εφαρμογή του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού είναι πολύ πιο οικονομική. Και θα το συζητήσουμε και λίγο πιο κάτω, αλλά οι λόγοι που προτείνουμε την χρήση του λογισμικού αυτού είναι περισσότερο ηθικοί και πολιτικοί. Γιατί το ελεύθερο λογισμικό διαμορφώνει ένα ήθος που προφανώς προωθεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τη γενοκτημοσύνη. Ζητάμε άδειες τύπου Creative Commons για τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση. Στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν αποθετήρια που οι εκπαιδευτικοί βάζουν τη δουλειά τους, τα εκπαιδευτικά τους σενάρια, και είναι ανοιχτά σε όλους τους, όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, αλλά και σε όλο το κοινό. Και στην τριτοβάθμια, βέβαια, υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα που παρέχουν μαθήματα μέσω διαδικτύου ελεύθερα και δωρεάν. Και υπάρχει και το θέμα με τα συγγράμματα, που είναι μια άλλη ιστορία πάλι. Το ανοιχτό υλικό, εδώ είναι το Arduino και το Raspberry, τα ξέρω πολλά. Ήδη στο Υπουργείο, για να λέμε τι γίνεται και θεσμικά, γιατί όλα αυτά είναι κινήματα με μεγάλη δυναμική, αλλά χρειάζονται και κάποια θεσμική βοήθεια για να εφαρμοστούν. Στο Υπουργείο Παιδείας, από το 2016 νομίζω, ο Θόδωρος Καρούνος ξέρει καλύτερα, τον Ιούνιο του 2016, συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας ανοιχτού λογισμικού, περιεχομένου και εξοπλισμού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που προωθεί το ελεύθερο λογισμικό και τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους.
Οι κύριες κατευθύνσεις της εισήγησης αυτής αφορούν τον εξοπλισμό των σχολικών εργαστηρίων καταρχήν με την τεχνολογία LTSP. Μόνο αυτό θα σας πω, δεν θα σας ζαλίσω με άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούν να στηθούν εργαστήρια που υπάρχει μόνο ένα σερβερ, ένας καλός υπολογιστής ακριβώς, και όλοι οι άλλοι συνδέονται με αυτόν, και μπορεί να είναι, δηλαδή μπορεί να στήσει ένα εργαστήριο που αγοράζει ένα καλό υπολογιστή, όχι πολύ ακριβό, αλλά ένα καλό υπολογιστή, και μπορείς να συνδέσεις οτιδήποτε σου έχει ξεμείνει, οτιδήποτε μπορούν να σου φέρουν ή να σου χαρίσουν, και να λειτουργήσει αυτό το εργαστήριο μια χαρά. Μιλάνε για την υιοθέτηση του ανοιχτού λειτουργικού συστήματος Unix, ανοιχτών λογισμικών εφαρμογών, την αξιοποίηση των Web2 εργαλείων και την επιμόρφωση βέβαια. Θα προχωρήσω πιο κάτω. Λέει για τη συγγραφή όλων των σχολικών βιβλίων με wiki, ώστε να ενημερώνονται συνέχεια και οι μαθητές να το κατεβάζουν με τη μορφή PDF. Αυτό που εδώ είναι τα εργαστήρια, θα σας ενδιαφέρουν και τόσο. Πάντως όλα αυτά τα εργαστήρια θα μπορούσαν με πολύ λίγα χρήματα να εξοπλιστούν με Linux και με αυτή την τεχνολογία και να λειτουργούν εξαιρετικά. Αυτό που μου άρεσε πολύ στην έκθεση που διάβασα αυτής της ομάδας εργασίας είναι αυτά τα δύο που έχω σημειώσει και στη διαφάνεια. Σημειώνουν λοιπόν ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι πια η αποκλειστική πηγή γνώσης και επιβαρύνεται με ένα πολυσύνθετο έργο να μεσολαβήσει ανάμεσα στην απέραντη online πληροφορία και το μαθητή. Και πιο κάτω σημειώνουν επίσης ότι ένα μέρος του κόσμου έχει γυρίσει ανάποδα. Οι μαθητές γράφουν στις εγκυκλοπαίδειες, γιατί γράφουν τη Wikipedia οι μαθητές, και οι δάσκαλοι ξαναγίνονται μαθητές αναγκαστικά για να μάθουν αυτές τις τεχνολογίες. Αυτή η φιλοσοφία του ανοιχτού κώδικα και της ανοιχτότητας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και φτάνουμε να μιλάμε πια για το ανοιχτό σχολείο, πρέπει να το βάλουμε σε εισαγωγικά. Το ανοιχτό σχολείο, το οποίο χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό, χρησιμοποιεί ανοιχτές τεχνολογίες και μαθαίνει στην πράξη, τι θα πει δημοκρατία, τι θα πει συνεργασία, τι θα πει συλλογικός τρόπος λήψης αποφάσεων και αυτοοργάνωσης. Ευχαριστώ πολύ.